Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας, ΔΕΦΕΑ 2023, εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Η έκθεση, που συγκέντρωσε 45 επίσημες διεθνείς αντιπροσωπείες και 315 εκθέτες από 22 χώρες, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και διοργανώνεται με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Επί τρεις ημέρες, το επίκεντρο της διεθνούς και ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας βρέθηκε στην Αθήνα. Η Διεθνής Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας, ΔΕΦΕΑ 2023, πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικόλαου Παναγιωτόπουλου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εγκαινίασε την έκθεση, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Χαρδαλιά, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντινάβαρχο Ιωάννη Δρυμούση και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Υπτάμενο Θεμιστοκλή Μπουρολιά. Πάντα δήλωνα ότι μια ισχυρή Ελλάδα απαιτεί απαραίτητος ικανές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή αμυντική βιομηχανία. Για το σκοπό αυτό υλοποίησαμε και θα συνεχίσουμε να αλοποιούμε ένα σχέδιο που στηρίζει την εγχώρια παραγωγή από το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης μέχρι και τη διασύνδεση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας με τη διεθνή αγορά. Αμέσως μετά τα εγκαίνια, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιχάλη Γεωργάλα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και τη στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, επισκέφθηκε το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Ακολούθησε περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο και επαφές με στελέχη εταιριών της ελληνικής και διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας. Δυναμικό παρόν έδωσαν οι ελληνικές εταιρείες με καινοτόμα προϊόντα που εντυπωσίασαν ιδίως στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων, με λύσεις που προσφέρονται για κάλυψη εγχώριων και διεθνών αναγκών. Ενώ η έκθεση αποτέλεσε πεδίο σύναψης συνεργασιών με ξένες εταιρείες για προγράμματα συμπαραγωγών και μεταφοράς υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας. Η επιτυχία αυτή οδήγησε στη σημερινή έκθεση, η οποία είναι σημαντικότατα μεγαλύτερη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι συμμετέχουν 100 και ελληνικές εταιρείες. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η αύξηση συμμετοχή των ξένων εκθετών, τους οποίους και καλωσορίζουμε στην πατρίδα μας. Παράλληλα, το υψηλό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν εκθέματα οπλικών συστημάτων που είναι υποψήφια για κάλυψη αναγκών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και προτινόμενα προγράμματα εξυγχρονισμού υφιστάμενων συστημάτων. Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος σε συνέντευξή του με θέμα «Η Ελλάδα στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων», η υλοποίηση στην ΔΕΦΕΑ ήταν ένα στοίχημα που κερδίθηκε παρά τις δύσκολες συνθήκες. Το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας αυξάνει και επομένως η έκθεση αμυντικού υλικού της χώρας, αυτή είναι η ΔΕΦΕΑ για την Ελλάδα, προξενεί και θα εξακολουθεί. Είμαι σίγουρος να προξενεί όλο και αυξημένο ενδιαφέρον. Δεύτερη διοργάνωση μετά από την δεκαετή διακοπή, φέτος ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή, ακόμα πιο ευείονες προοπτικές. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, Γκίτο Γκροσέτο, και την Υπουργό Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, Σλαβιάνκα Πετρόφσκα, με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας και κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ιώβ Γκάλαντ. Ο κύριος Γκάλαντ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχαν οι δύο υπουργοί, επαναβεβαίωσαν τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και τη στρατηγική αμυντική σχέση των δύο χωρών για την ασφάλεια και την άμυνά τους, αλλά και για τη σταθερότητα και ευημερία της ευρύτερης περιοχής. Yeah!
Υπογραμμίστηκε επίσης το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και η δυναμική της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος και Ισραήλ. Today we had the opportunity to reaffirm our common goal and desire to expand and deepen the strategic defense partnership between Greece and Israel, which has reached a level of unprecedented development in recent years. Together, we may face challenges and build a brighter future for our people. Παρόντες στην υποδοχή και τις συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών ήταν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΕ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός ΓΕΕ Αντινάβαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορονάκης και ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κάτζ. Πρόοδος της νοσηλευτικής επιστήμης και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επιτάσσουν την ανάγκη εναρμόνισης όλων των υγειονομικών φορέων στη σύγχρονη εποχή. Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας διοργάνωσε νοσηλευτική ημερίδα με θέμα τις σύγχρονες προκλήσεις της νοσηλευτικής επιστήμης. Συντονιστές και ομιλητές ήταν στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας. Στο αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε νοσηλευτική ημερίδα με θέμα τις σύγχρονες προκλήσεις στη νοσηλευτική επιστήμη υπό την αιγίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πόσο πιο καυτό θέμα θα μπορούσε να επιλέξει η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή? Ζούμε σε μια εποχή που οι εξελίξεις και οι προκλήσεις στον τομέα της υγείας είναι καταιγιστικές. Το πρόγραμμα της ημερίδας εστίαζε στην παρουσίαση των σύγχρονων νοσηλευτικών τεχνικών καθώς και των νεότερων επιστημονικών δεδομένων, ενώ παράλληλα αναδείκνυε τη διετή υπόσταση των νοσηλευτών της πολεμικής αεροπορίας. Οι νοσηλευτές του νοσοκομείου μας, ως υγειονομικοί και ως ένστολοι, υποστηρίζουν επάξια το διτό ρόλο τους με τη δυναμική συμμετοχή σε διακρατικές, νατοικές ασκήσεις και πολλές άλλες ποικίλες αποστολές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις χειρουργικές εφαρμογές, στην εξωσωματική γονιμοποίηση και στην αποτίμηση της επιστημονικής εμπειρίας σε περίοδο υγειονομικής κρίσης, όπως είναι η πανδημία από την νόσο COVID-19. Σήμερα η νοσηλευτική αποτελεί μια εξελισσόμενη επιστήμη που ακολουθεί κατά πόδα στην ιατρική και συνδυάζει γνώση, επιδεξιότητα και συνεχή επαφή με τον πάσχοντα. Στόχος της ημερίδας ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν γνώσεις με σκοπό την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων. Όλος ο κορμός της ημερίδας είναι καθαρά νοσηλευτικός και επιστημονικός. Περιλάμβανε 4 τράπεζες, οι οποίες αφορούσαν καρδιοχειρουργικά και καρδιακιακά θέματα, τράπεζα περιεγχειρητικής, Τράπεζα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Γονιμότητας, καθώς επίσης και σύγχρονες μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας διαμορφώνει νέα δεδομένα στο χώρο της υγείας. Για το λόγο αυτό, η σύγχρονη νοσηλευτική επιστήμη ακολουθεί πιστά, αναπτύσσεται και συνεχώς βελτιώνεται. Τρεις μέρες από τις 6 έως τις 9 Απριλίου 1941 κράτησε η μάχη των οχυρών, η πρώτη της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα.
82 χρόνια μετά, το οχυρό Ρούπελ αψηφά το χρόνο. Η περιήγηση μέσα στις δεδαλώδεις στοές που σχεδιάστηκαν για να φιλοξενήσουν 27 αξιωματικούς και 950 οπλίτες είναι συναρπαστική. Σήμερα αποτελούν χώρο ιστορικής μνήμης, εθνικής υπερηφάνειας και τιμής για όλους τους Έλληνες. Τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται. Αυτή ήταν η απάντηση του αντισυνταγματάρχη Γεώργιου Δουράτσου προς το τελεσίγραφο των πάνοπλων γερμανικών δυνάμεων που επιτέθηκαν στο αμυντικό συγκρότημα του οχύρου Ρούπελ. Στο σημείο που βρισκόμαστε στις 6 Απριλίου του 1941, οι γερμανικές δυνάμεις εισβολής εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση εναντίον του οχυρού Ρούπελ. Αξιωματικοί και στρατιώτες που ήταν οι υπερασπιστές του οχυρού αντιμετώπισαν αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων, προσθέτοντας ένα ακόμα μεγάλο όχι στην ιστορία του έθνους. Είχαμε την τύχη να συναντήσουμε στο μεγαλύτερο εκ των 21 οχυρών που αποτελούσαν τη γραμμή μεταξά κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων τον ιστορικό και ερευνητή Ηλία Κοτρίδη. Απόστρατο σήμερα αξιωματικό του ελληνικού στρατού που έχει διατελέσει το παρελθόν ο ίδιος διοικητής του Ρούπελ, φαίνοντας εις πέρας μια πολυετή μελέτη έργο ζωής για την ιστορία και τις μάχες που έλαβαν χώρα στο ιστορικό οχυρό. Κάθε στοά ή κάθε είσοδο στοά ήταν φυλασσόμενη είτε από απλό είτε από διπλό πολυβολείο για την απαγόρευση εχθρικής διείσδυσης. Εάν ο εχθρός κατάφερνε να παρακάμψει το προσωπικό αυτό ή να το σκοτώσει και να μπει μέσα, υπήρχαν θέσεις μάχης εντός των οχυρών σε πάρα πολλές γωνίες, ούτως ώστε οι μαχητές μπροστά στα πολυβολία να έχουν την ασφάλεια από πίσω να μην μπορεί να περάσει κανείς μέσα. 82 χρόνια μετά, το οχυρό άψηφα το χρόνο. Η ιστορία των επικών μαχών των Ελλήνων στρατιωτών σχεδόν ζωντανεύει μέσα στις δεδαλώδεις ροές που αποτέλεσαν πραγματικό κατασκευαστικό άθλο για τα δεδομένα της εποχής, τόσο σε μέγεθος όσο και από άποψη τεχνικής. Οι μελέτες έδειξαν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 400 κιλά τσιμέντο μέσα σε κάθε κυβικό μέτρο μπετόν με συγκεκριμένη ποσότητα χαλικιού ή άμμου. Και εδώ μπήκαν 50 κιλά προσθήκη θηραϊκής γης, ούτως ώστε το τσιμέντο αυτό να γίνει ακόμα περισσότερο διάβροχο. Δηλαδή πήρανε, τουλάχιστον ακούσαμε ήδη τρεις φορές, τρία μέτρα διαφορετικά για την αποφυγή της εγρασίας. Και αυτό είχε τα ευεργετικά τα αποτελέσματα, καθώς ούτε στα επιφανειακά ούτε και στα υπόγεια έργα υπήρχε ίχνος εγρασίας, τουλάχιστον για εδώ στο Ρούπελ. Σε βάθος 27 μέτρων με 30 εκατοστά μπετών πάνω από το κεφάλι μας, κινούμαστε σε μία από τις υπόγειες δεδαλώδεις διαδρομές του οχυρού συνολικού μήκους 4.251 μέτρων. Δέος προκαλεί η μέθοδος που κατασκευάστηκαν με υποτυπώδη μέσα σε συνθήκες απόκρυψης. Οι στοές αυτές στην αρχή η εξκαφή τους γινόταν με κασμά και φτιάρι και επειδή αργού καθυστερούσαν, φέραν οι τεχνικές εταιρείες ή εξαναγκάσαν τις τεχνικές εταιρείες να φέρουν διατρητικά μηχανήματα, κομπρεσέρ, και να προχωρήσουν, για να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Τα υλικά εξκαφής, επειδή συνεχώς υπερίπτωναν το βουλγαρικά αεροπλάνο, αλλά και η κατασκοπία δρούσε σε όσο βαθμό μπορούσε να δράσει και θα ήταν εμφανή αν τα βγάζανε έξω, θα βλέπαν τις κινήσεις. Απαγορεύαν λοιπόν στο προσωπικό που δούλευε εδώ τα υλικά εξκαφής να τα βγάζει την ημέρα έξω και τα βγάζανε μόνο νύχτα έξω με βαγονάκια. Το πάχος των εξωτερικών με τοπικών έργων είχε αντοχή σε απευθείας πλήγματα οβίδων των 220 χιλιοστών, ενώ πλάγιο με τοπικά έργα είχαν αντοχή σε πλήγματα 75 χιλιοστών. Γι' αυτό και παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στον τετραήμερο αγώνα που έδωσαν με απαράμιλο θάρρος οι υπερασπιστές του οχυρού, τα έργα αυτά δεν έπαθαν το παραμικρό. Συνολικά μετράει 178 έτη λειτουργίας και συνεχώς δημιουργεί στελέχη με ηγετικά προσόντα έτοιμα να κυβερνήσουν και να υποστηρίξουν τα πολεμικά πλοία του ελληνικού στόλου. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παρέχει εκπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου, ακαδημαϊκή και ναυτική, με σκοπό να καλλιεργήσει ναυτική συνείδηση και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της, τους μελλοντικούς φρουρούς των ελληνικών θαλασσών. Για μερικούς είναι η αγάπη για τη θάλασσα, ενώ για άλλους είναι η ανάγκη για την υπεράσπιση των αξιών και των ιδανικών της πατρίδας. Επέλεξα τη σχολή γιατί πιστεύω ότι μου τέριαζε πολύ ο στρατιωτικός τρόπος ζωής και είχα παράλληλα μια μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα, οπότε κατέληξα στο ναυτικό. Hey.
Στα 4 χρόνια φοίτησης στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, οι μαθητές εφαρμόζουν ένα εντατικό πρόγραμμα βασισμένο σε 3 άξονες: την ακαδημαϊκή, τη στρατιωτική και την ναυτική εκπαίδευση. Καθηχημενή περίοδο εκτελούνται 4 ολιγοήμεροι χειμερινοί εκπαιδευτικοί πλώες με μονάδες του στόλου, καθώς επίσης και συμμετοχή των ναυτικών δοκίμων σε ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού. Επιπροσθέτως, κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται 40ήμερος εκπαιδευτικός πλους σε λιμένες του εσωτερικού και του εξωτερικού εποφελία ναυτικών δοκίμων. Απόσταση 1,6 ναυτικά με ταχύτητα 0,6 κόμβους, πορεία 289, CPA 0,2 ναυτικά. Ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι εξοπλισμένη με προσωμιωτές ναυτιλίας και προσωμιωτές ηλεκτρονικών χαρτών. Γέφυρα από χάρτη. Καλύτερα. Σήμα για χρόνο 11.00, ποιότητα σήματος καλή, βρισκόμαστε επί της αρχής. Καλώς. Στον χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ο προσωμιωτής δαχτυλίας, ο οποίος προσφέρει μεγάλη ρεαλιστικότητα και με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι δόκιμοι να εκπαιδεύονται και να αποκτούν μια καλή εικόνα του θαλασσίου περιβάλλοντος πριν έρθει η ώρα να στελεχώσουν τα πολεμικά πλοία του στόλου. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής παρέχουν τη δυνατότητα καθημερινής ανασχόλησης με αρκετά αγωνίσματα. Όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον αυταθλητισμό μέσα από τις ομάδες κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Έχουμε τους αγώνες μέσω των στρατιωτικών σχολών, τον ΑΣΕΗ, αλλά και σε τρίτους αγώνες που μπορεί να είναι από πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου παράδειγμα, μέχρι απλές ημερίδες. Δίνουμε τη δυνατότητα δηλαδή στο δόκιμο να, στην καθημερινότητά του να αποκτήσει μια διέξοδο υγιεινή και ασφαλή. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα συνεχίζει να παράγει επιστημονικά καταρτισμένους αξιωματικούς που χαρακτηρίζονται από τη στρατιωτική και ναυτική συνείδηση. Η σχολή προσπαθεί συνεχώς να δίνει νέες δυνατότητες στους σπουδαστές της και καθημερινά σε προκαλεί να ξεπερνάς τα όρια σου. Καρδιά των ελληνικών ειδικών δυνάμεων διεξήχθη η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών της Διεθνούς Άσκησης Ορίων 23. Σκοπός της άσκησης ήταν η επαύξηση της μαχητικής ετοιμότητας των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Στιγμή που ζεύγος αλεξιπτοδιστών εκτελεί ελεύθερη πτώση με σκοπό τη διείσδυση στην εχθρική περιοχή. Πρόκειται για την τελική φάση της Διεθνούς Άσκησης Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, Ορίων 23. Θέατρο επιχειρήσεων, η ευρύτερη χερσαία και θαλάσσια περιοχή της Πάχης Μαγάρων. It is an opportunity to bring our armed forces together. And it is an excellent activity to promote our combat readiness, our warfighting skills, and again enhance our interoperability. Άσκηση σχεδιασμένη να καλύπτει όλο το φάσμα της διαλειτουργικότητας, της μαχητικής ικανότητας, της συναντήληψης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών των χωρών που συμμετείχουν. Κατά την ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά από πολύπλοκα και ιδιαίτερα απαιτητικά σενάρια. We consider that Orion is the benchmark for growing, the cooperation for the soft of all participating nations. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εκτέλεση μη συνενετικής νιοψίας, η αμφίβια ενέργεια με τη χρήση λέμβων τύπου Zodiac, καθώς και η διάσωση πιλότου από αεροσκάφος που καταρρίφθηκε με τη βοήθεια Super Puma.
Στην άσκηση συμμετείχε προσωπικό από Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και τη ΣΥΠΑ. Η επιχειρησιακή άσκηση Ορίων 23 στόχευε στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα αναδείκνυε τη θεμελιώδη θέση της Ελλάδας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Κρίσιμος είναι ο ρόλος της μονάδας επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας. Σε συνθήκες ειρήνης, αλλά κυρίως πολέμου, τα στελέχη της μονάδας σώζουν ζωές. Κυριότερο πλεονέκτημα των διασωστών μάχης αποτελεί η υψηλή εξειδίκευση και ο μικρός χρόνος αντίδρασης σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί. Ο διασώστης της μάχης είναι ο εκπαιδευμένος άνδρας της πολεμικής αεροπορίας που αποτελεί το χέρι διάσωσης σε οποιοδήποτε περιβάλλον απαιτηθεί. Διασώστες μάχης της μονάδας επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας εκτελούν άλμα από 130 πάνω από θαλάσσια περιοχή μαζί με συσκευασμένη λέμβο. Όλοι των αλεξιπτώτων ανοίγουν και σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα βρίσκονται στο νερό. Αποστολή τους είναι η διάσωση πταμένου που έχει εγκαταλείψει σε ανοιχτή θάλασσα και έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Στην πολεμική περίοδο διασώζει και ανακτά το φύλλο προσωπικό, ενώ στην ειρηνική είναι στις 24 ώρες ετοιμότητα να επέμβει όπου οι άλλοι δεν μπορούν. Οι διασώστες μάχης πολεμικής αεροπορίας σπέβδουν προς τη θαλάσσια περιοχή που έχει εγκαταλείψει ο επτάμενος. Η έγκαιρη επέμβαση είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος, καθώς από αυτή εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Η αποστολή ενός διασώστη μάχης αποτελεί η διάσωση και η διατήρηση στη ζωή του απομονωμένου προσωπικού. Το απομονωμένο προσωπικό που θα πάμε να βρούμε, πολύ πιθανόν να φέρει κάποιους τραυματισμούς. Γι' αυτό όλα μας τα στελέχη εδώ είναι άρτια εκπαιδευμένα, ήδη από το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Διασωστών Μάχης, όπου τους παρέχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η γνώση αυτή. Οι διασώστες μάχης φέρνουν τον τραυματία σε ανάσκελη θέση και γλιστράνε το ανεπτυγμένο φορείο κάτω από τον πιλότο, ώστε να μεταφερθεί εντός της λέμβου. Από το σημείο αυτό ξεκινάει η πιο δύσκολη φάση, δηλαδή αυτή της εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής. Όπως ορίζει το πρωτόκολλο τακτικής αντιμετώπισης τραυματία στο πεδίο της μάχης, οι διασώστες της πολεμικής αεροπορίας ελέγχουν καταρχήν ότι δεν υπάρχουν επιπλέον εξωτερικές αιμορραγίες. Βεβαιώνονται για την αναπνοή προτού γίνει η χρήση ρινοφαρυγγικού αεραγωγού συνδυαστικά με μάσκα οξυγόνου. Οι διασώστες μάχης χρησιμοποίησαν τις τελευταίες τεχνικές διάσωσης που εφαρμόζονται νατοϊκά και αξιολογούνται σε εκπαιδεύσεις που η μοίρα εκτελεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής που εξειδικεύεται στις επιχειρήσεις σε θαλάσσιο περιβάλλον. Ο τραυματισμός σε ακραίες συνθήκες εγκατάλειψης μαχητικού με εκτινασόμενο κάθισμα επιβάλλει προσεκτική αφαίρεση του κράνους του πιλότου με ταυτόχρονη υποστήριξη της αυγενικής μοίρας ποδηλικής στήλης, με κολάρο και ζώνια κινητοποίησης. Στόχος είναι ο περιορισμός της εσωτερικής αιμορραγίας. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με αφαίρεση της βρεγμένης στολής και τοποθέτηση πνόσακου και ειδικής κουβέρτας παραγωγής θερμότητας για την αντιμετώπιση υποθερμίας. Η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων για αντιμετώπιση της μαζικής αιμορραγίας και του πόνου και για το σκοπό αυτό οι διασώστες μάχης είναι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τα ανατοϊκά πρωτόκολλα. Line
Riviera, Paul Oil from Spider Point Alpha. Line 2, Boston Golf. Η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων ετών ήταν η υπαγωγή της μονάδας στη διακλαδική διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων και κατ' επέκταση στη διοίκηση ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ, η οποία έδωσε την ευκαιρία της συνεργασίας μας με άλλες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων των υπόλοιπων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και συμμαχικών χωρών. Στην απελευθέρωση της Θράκης τον Μάιο του 1920 αναφέρεται το βίντεο του κινηματογραφικού αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Με τη συνθήκη του Νέιγη είχε ανοίξει ο δρόμος για την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα. Έτσι, σύμφωνα με διάσκεψη που έγινε στις 1 Μαΐου του 1920 έως στις 7 Μαΐου στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας, ο ελληνικός στρατός εξουσιοδοτήθηκε να αντικαταστήσει τα συμμαχικά στρατεύματα στην περιοχή και παράλληλα το Δεντέα Γάτς κηρυσσόταν λιμάνι διεθνούς ενδιαφέροντος. Ξημερώματα της 14ης Μαΐου, ο στρατοπεδευμένος στον Πολύανθο ελληνικός στρατός, η Μεραρχία Σερών, ενισχυμένη με το 14ο Σύνταγμα Πεζικού της Μεραρχίας Ξάνθης, έλαβε διαταγή να απελευθερώσει την Κομωτινή, έδρα του Διασυμμαχικού Κρατηδίου, και στη συνέχεια την υπόλοιπη Δυτική Θράκη. Ο διοικητής της Μεραρχίας Σερών, Παμίκος Ζυμβρακάκης, αφού συνοήθηκε με τον στρατηγό Σαρπή για την αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων, μπήκε επικεφαλής του απελευθερωτικού στρατού της Δυτικής Θράκης, στοιχιζόμενος από το επιτελείο του τον συνταγματάρχη Ψαρά, τον ταγματάρχη Μπιτσάκη, τον λοχαγό Δαβάκη και άλλους, έφυποι, με στολισμένα τα άλογα τους, κατευθύνονταν στην κεντρική πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο. Εκεί θα γινόταν από τον Γάλλο στρατηγό Σαρπή η παράδοση της πόλης στα ελληνικά στρατεύματα. Αφού χαιρετίστηκαν οι στρατηγοί, ο Σαρπή απέδωσε το πρωτόκολλο παραδόσεως της πόλης. Το πρωί της 14ης Μαΐου του 1920, πέντε ατμόπλια κατέπλευσαν στο λιμάνι του Δεντέα Γάτς, μεταφέροντας το 15ο Σύνταγμα της Μεραρχίας Ξάνθης. Αμέσως αποβιβάστηκε ο επιτελάρχης της Μεραρχίας, υποστράτηγος Κωνσταντίνος Μαζαράκης, για να συναντηθεί με τον Γάλλο διοικητή. Εν συνεχεία, άρχισε η αποβίβαση των τμήματων και η εκφόρτωση του υλικού. Την επόμενη τελέστηκε δοξολογία και εγένετο η τελετή υποστολής της Γαλλικής Σημαίας και ανύψωσης της Ελληνικής στο σημερινό ταχυδρομείο που τότε ήταν έδρα της Διασυμμαχικής Διοίκησης. Η πόλη αποκτά το πρώτο της ελληνικό όνομα, Νεάπολη, το οποίο όμως δεν θα το κρατήσει για πολύ, γιατί οι τοπικές αρχές την ξαναβαφτίζουν Αλεξανδρούπολη, προς τιμή του βασιλιά Αλέξανδρου, ο οποίος πηγαίνοντας να απελευθερώσει την Ανδριανούπολη, πέρασε από την περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.